Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κιμπέμπε, Ντάνιελ Άλβες, Δράξλερ. Περιμένει πάσα, ευκαιρία για αντεπίθεση. Καβάνι, Νεϊμάρ με την μπάλα. Έτοιμος για το σούτ. Απίστευτο, αν δεν σε θέλει μπάλα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Τη σηκώνει για να περάσει την άμυνα. Θα εξαπολύσει το σούτ. Νομίζω ούτε και ο ίδιος ο goalkeeper δεν ήταν σίγουρος ότι θα κρατήσει απαραβίαστη την εστία του εδώ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπερνάτ. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ντάνι Άλβες. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ναι, γκολ! Εξοχή προσπάθεια για την Paris Saint-Germain. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Αν και ελέγχουν πλέον... Εξαπολύει ένα σουτ. Πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση. Μπράβο του. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φόρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Αποκρούει η άμυνα. Λοναρίδης. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Λοναρίδης. Καλή σκέψη του εδώ. Μπερνάτ. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Ροντρίγκο Γκάλο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Λοναρίδη. Κάνει ένα σουτ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Τη στέλνει προς το κέντρο. Την έκοψε. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά.
Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ντάνιελ Άλβες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μπερνάτ. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Καβάνι. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τη στέλνει μακριά. Καλά το πήγε. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας. Αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Μπακάκης. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Γιαννιώτας. Μυρίζει γκολ. Έκοψε την πάσα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μπερνάτ. Η μπάλα είναι εκτός. Τιάγκο Σίλβα. Ντάνιελ Άλβες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ χρειάζεται τώρα ισορροπία και καθαρό μυαλό. Και οι παίκτες να επιστρατεύσουν την εμπειρία τους. Οι πιο έμπειροι θα πρέπει να βγουν μπροστά. Καβάνι. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Τράξλερ. Νεϊμάρ. Όμορφες πάσες. Θα τελειώσει τη φάση. Κλέβει την μπάλα. Εμπαπέ. Λαυρόπουλος. Αυτή γεννάει ευκαιρία. Ασανά Ντιαρά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ντάνιελ Άλβες. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Να και το σουτ τώρα. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε πόσο όμορφη πάσα το έβγαλε με αυτή την κάθετη παλιά. Ούτε μυρογνωμόνιο να έχει στο πόδι του. Κρίμα βέβαια που ο συμπαίκτης του δεν αξιοποίησε μια τέτοια ασίστ. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Κουλ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κουλ δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει μόνος του. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Συμφωνώ, Χρήστο. Έτοιμος ο σουτάρι. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει.
Λαμπρόπουλος. Και να που κατεβαίνει. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Στα δίχτυα η μπάλα. Η ΑΕΚ ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Κατόρθωσε και πήρε όμορφα την κεφαλιά. Και δεν αστόχησε. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα. Έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Στη σέντρα. Και το match βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Ναι, είναι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ ταλέντο. Πραγματικά αμφίροπο παιχνίδι. Draxler προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Έχουμε corner για την Paris Saint-Germain. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Συνεχίζει μόνος. Ξεχύνεται μπροστά. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Είναι μάλλον μακριά για να μπορέσει να απειλήσει τον goalkeeper. Υποδειγματική απόκρουση του τερματοφύλακα. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Θα σουτάρει για γκολ. Του έκανε τάκλιν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάλλον είναι πέναλτι. Μάλιστα. Θα δοκιμάσουν την τύχη τους από τα 11 βήματα. Τώρα δοκιμάζεται σοβαρά η ψυχραιμία του. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για να περάσουν μπροστά. Τι έπιασε σε αυτή τη φάση ο Μουφόν. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η φάση. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πολύ κακή. Και κάνει το σουτ. Και μπάλα είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Με αυτό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Κατάφεραν και έφεραν τα πάνω κάτω στο μάτς. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πίστη και την προσήλωσή τους στο στόχο. Δύσκολη η φάση για την Draxler. Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά δεν ανησυχεί κανέναν. Η μπάλα στον άξονα. Draxler κάνει τη μακρινή παλιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βασανά Διαρά κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ροντρίγκο Γκάλο. Λαμπρόπουλος. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Αυτό ήταν τέλος. Αν και κάποιες ομάδες μπορεί να είχαν πανικοβληθεί, αυτοί έδειξαν πραγματική ενότητα σαν ομάδα. Συνεργάστηκαν ακούραστα και πίεσαν για την νίκη. Δραματικός αγώνας. Τελικά όλα